Αυτή είναι η πρώτη περιψωμένη διάβαση πεζών στο Ηράκλειο, η οποία βρίσκεται σε συμβολή των οδών Φοίνικος και Πατριάρχου Φωτίου. Ο Γιάννης Αναστασάκης αναφέρθηκε στην τεχνική αυτή λύση της κόκκινης διάβασης πεζών, η οποία στοχεύει στη μείωση της ταχύτητας σε ευαίσθητα σημεία της πόλης. Κάνουμε μια συστηματική προσπάθεια για να βελτιώσουμε την οδική ασφάλεια στο Ηράκλειο. Είναι γνωστό ότι έχουμε πολλά τροχαία ατυχήματα και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί, τουλάχιστον όχι με ευθύνη τεχνικών λόγων. Έτσι, προσπαθώντας να καινοτομήσουμε, δοκιμάζουμε μια τεχνική λύση για τη μείωση των ορίων ταχύτητα σε ευαίσθητα σημεία του οδικού δικτύου, όπως έξω από σχολεία. Η πρώτη περιψωμένη διάβαση έχει ήδη υλοποιηθεί, όπως τη βλέπετε, και θεωρούμε ότι θα μειώσει πραγματικά τον κίνδυνο στο να έχουμε μεγάλες ταχύτητες, άρα και πιθανότητα τροχαίων στα συγκεκριμένα σημεία. Εν τω μεταξύ, ορισμένοι δημότες εξέφρασαν τα παράπονά τους με φόντο αυτές τις εικόνες, καλώντας τον Δήμο να προβεί σε αναγκαίες, όπως τόνισαν, παρεμβάσεις, προκειμένου να αποτραπούν δυσάρεστες εικόνες τις βροχερές ημέρες. Από εκεί έπρεπε να έχουν αφήσει ένα λούκι να φεύγουν τα νερά το χειμώνα, διότι εάν κάνει λίγο παραπάνω νερό, θα έχουμε πλημμύρες και από τη μία μεριά και από την άλλη. Βλέπουμε όσοι τη σκάρα που είναι. Υπάρχει σκάρα, αλλά είναι αδύνατο, επειδή έχω δει το χειμώνα τη ροή των νερών, είναι αδύνατο να τραβήξει το νερό όλο να φύγει. Θα έπρεπε να έχουν αφήσει ένα λούκι. Θα πλημμυρίσουμε εδώ. Βλέπετε ότι έχει έρθει στο ίδιο επίπεδο ο δρόμος με το πεζοδρόμιο. Το σχολείο μας εδώ είναι η μη υπόγεια. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην μπουν μέσα τα νερά. Δηλαδή θεωρώ ότι αυτό είναι το ακαταλληλότερο σημείο που μπορούσαν να φτιάξουν αυτό το έργο. Εδώ ο δρόμος δεν είναι ταχείας κυκλοφορίας, είναι ένας στενός μονόδρομος δρόμος. Τα αυτοκίνητα ούτως ή άλλως τρέχουν με μικρές ταχύτητες και θεωρούμε ότι αυτό το πράγμα εδώ είναι επικίνδυνο. Θα έχουμε πρόβλημα το χειμώνα. Ζητάμε από τους αρμόδιους να έρθουν να δούνε εδώ, να κάνουν τον έλεγχο και να δούνε και οι ίδιοι ότι υπάρχει πρόβλημα. Δεν το βλέπω σωστό. Τα νερά, άμα πιάσουν νερά, η σκάρα που έχουν κάνει δεν τα τραβάει αυτά τα νερά. Θα μπουν εδώ μέσα. Αντίστοιχες παρεμβάσεις θα γίνουν και σε άλλα 17 σημεία, όπως δήλωσε ο Γιάννης Αναστασάκης. Είναι ιδιαίτερα απαιτητική η διαδικασία, γιατί πρέπει να προσέξουμε και τα όμβρια και τις κλίσεις και να είναι ορατές, γι' αυτό βάφονται και με έντονο χρώμα. Αλλά είναι μονόδρομος, γιατί δεν υπάρχει σεβασμός στη σήμανση και δεν μπορούμε να ρισκάρουμε να έχουμε ατυχήματα τα οποία θα μπορούσαμε να αποφύγουμε. Οι χώροι στους οποίους έχουμε δώσει την προσοχή μας πρωτίστως είναι τα σχολεία. Είναι το παραλιακό μέτωπο, που και εκεί παρουσιάζονται πολύ μεγάλες ταχύτητες, και κεντρικοί κοινόχρηστοι χώροι που συγκεντρώνουν πάρα πολύ κόσμο και ιδιαίτερα μικρά παιδιά.